Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου από καινούργιο χώρο, τον εκμεταλλεύομαι προφανώς όσο δεν έχει γεμίσει ακόμα, αν και έχω στόχο ένα τμήμα του χώρου αυτού να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και για τέτοιου είδους βίντεο και νομίζω ότι θα γίνει. Ποιος είστε καλά? Εγώ καλά είμαι, αλλά είμαι έτσι λίγο χτυπής, δηλαδή σε όλα μαζί. Τέλος πάντων, ακούτε και τον αντίλαλο ξανά όπως στο Life Update. Σε λίγο καιρό θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει για τόσο έντονα. Μου το ζητήσατε, μου το ξαναζητήσατε, δείξα μας χειμερινά ρούχα, πλέον μαγιό δεν φοράμε, οκ. Οπότε μιλήσαμε με την δεκόρο, ξαναδιάλεξα κουβαλάκια. Ξέρετε, το χειμώνα η αλήθεια είναι ότι μια έτσι άλφα γάμα τα μαύρα, τα γκρίζα, τα λευκά την έχω περισσότερο. Το καλοκαίρι φοράω πιο πολύ χρώματα. Αλλά όταν φόρεσα την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το φόρεμα, το τι μηνύματα πήρα, από πού είναι, πες μου γρήγορα, θέλω το φόρεμα, ψάχνω τόσο καιρό. Λέω εντάξει, θα του το κάνει και χολ, και θα ξανακάνουμε εννοείται, γιατί φέρνει συνέχεια καινούργια πράγματα και σε πολύ καλέ τιμέ. Οπότε, ξεκίνησα με το αγαπημένο σα. Κάνε ένα follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έκλεισα το ένα φως από πάνω, γιατί αν είδα το πρόβλημα πλάτη μου τρεμοπαίζει, δεν ξέρω τι παίζει με τίποτα. Αλλά πιστεύω και έτσι με βλέπετε μια χαρούλα. Ίσα ίσα θα είναι πιο μπερσμένη έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το super duper φόρμα, το οποίο το βάζει με σνίκερ, με ψηλό, με ποτάκι, στη δουλειά, στο γραφείο, για καφέ, για βόλτα, ό,τι θα θες να φορέσει και πει να κάνει δουλειά σου μόνο τη μέρα. Βάζει και από πάνω ένα blazer, αν θέλει εσύ. Για να θέλεις να φύγεις έτσι στο διάστημα μας παίρνει ακόμα να το φορέσουμε έτσι. Είναι σούπερ, φτάνει μέχρι το γόνατο, πάρα πολύ άνετο, ελαστικό, one size να μην κάνω λάθος. Απαλό, πάρα πολύ απαλό, το έχω βάλει και τρεις φορές, δεν έχει πιπικιάσει και βγαίνει και σε πάρα πολλά χρώματα. Αυτό είναι το highlight για μένα, γιατί συμβιλεύει το κορμί, δεν παιδί μου, δεν έχεις κανένα θέμα. Οπότε είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Εγώ το πρόβλημα στο ήθελα με μια ζωνούλα μαύρη στη μέση και μια πουκαμίσα λευκή από πάνω. Πολύ ωραία. Το φοράω το ίδιο και σε μαύρο. Α, μην απορείτε, τα μαλλιά μου σε κάθε γύρισμα τη δεκόρου είναι υγρά. Γιατί μόλι τέλειωσα. Πάμε να βάλουμε και το μαύρο. Λοιπόν, ξανάλαξα το μαζί, γιατί είδα ότι μου δεν ήταν ο πέτυχο. Λοιπόν, το έβαλα και σε μαύρο και νομίζω ότι αν δεν έχει τέτοιο μύτη φόρμα, το πρώτο που πρέπει να αγοράσει είναι εννοείται το μαύρο. Κλείνει έτσι εδώ, λέει ξανά. Το ίδιο ακριβώ είναι, παιδιά, πάλι σε μαύρο. Αυτό το λέω και εδώ, έτσι. 9 η ώρα το πρωί. Δεν έχω φάει ακόμα, να καταλάβετε. Τι ωραία, περνάει το τρόπο αυτέ τι μέρε που είναι μέσα στο άγχο και τη δύση. Λοιπόν, πάμε τώρα να σα δείξω για να δελώνουμε λίγο τα φορέματα. Μαύρο φόρεμα, shame, ύφασμα κλπ. Απλά να είναι κοντομάνικο. Που είναι και καμιά φορά καλύτερο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρμα. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό το φορέματα. Και τώρα άρχισα να τα βλέπω, άρχισα να σκέφτομαι και σοβαρά να πάω από το λευκό. Ευχαριστώ με την δικόρο, δεν είμαι ευχαριστώ στην δικόρο. Όλα τα βάζω ξανά από κάτω με κωδικού για να μην δυσκολεύεστε καθόλου. Ό,τι θέλετε, μου στέλνετε και μήνυμα για νούμερα, χρώματα, ηχέ κλπ. Σα στέλνω με το ορφή, σα ανταλλάσσω με μηνύματα. Πάμε να βάλουμε και αυτό. Λοιπόν, το βαλάκι σε κοντομάνικο. Τέλειο. Τέλο, ακόμα και για λίγο δεν σε εντύπωση αυτό. Και μάλιστα το έβαλα με ποτάκι, λέω. Γιατί θα γράφει πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Δεν θέλω το τακούνι του. Εντάξει, ξύλο είναι, όχι. Απλά είναι χοντρό και είναι άνετο, τώρα το είδα. Τέλεια. Λέω ότι φύγουμε λίγο τα φορέματα. Πάμε λίγο σε παντελόνια σου. Το γιατί το θέλω να είναι αυτή. Τι ζητάνε είναι αυτή. Καταρχάς είναι καμπάνα. Τώρα δεν θα έρθει. Καταλαβαίνω. Αλλά είναι καμπάνα. Η μπλούζα μου πάνω γίνεται τη σέρα και απλά πεθαίνω. Ξέρετε πόσο μου αρέσουν οι ομοίοι σε μένα. Είναι και κοντό κροπ. Είναι και pullover. Είναι και λευκό. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο boyfriend. Καλά, αυτό μας είναι και έτσι. Είναι σούπερ. Όπως βλέπετε, παράζει την άλλη πλευρά.
Λοιπόν, αυτό βγήκε σε χακί και σε καφέ και σε μάθημα σε όλα. Το είχα δοκιμάσει νομίζω και σε χακί. Ναι, το έχω και σε χακί. Καταρχά πείτε μου μπράβο, γιατί αυτή τη φορά πήρα πράγμα που χρειάζομαι. Παντελόνια έτσι απλά καθημερινά δεν είχα. Ποτάκια πήρα μόνο ένα ζευγάρι, δεν σου λέω τότε με βόμβε που ήταν ψηλά. Συγχαρητήρια, Μαντερίνα. Λοιπόν, πάμε και στο χακί. Πάω να άφησα αυτή τη γλώσσα για να σα το δείξω ότι δεν έχω και σε χακί. Παρακαλώ, όχι, έτσι δεν έτσι. Καλά, πόσο τέλειο. Και του φορά σαν θέση και ψηλό, όπω δεν τώρα το πράγμα που είναι. Και του φορά και χαμηλό, όμω. Τέλειο. Εν τω μεταξύ, αν δείτε ταυτόχρονα πώς θα πρέπει να κάνω, έχει έρθει μια μεταφορική. Κάνω κάτι γυρίζοντα για μια άλλη εταιρεία που μιλώ στο τηλέφωνο. Κανονίζω και κάτι γιατί έχει μαμά μου γιορτή, οπότε προσπαθώ κάπως να στείλω την ιδέα. Τέλος πάντων. Έφτιαχνα πολύ καιρό ένα πράγμα. Αλλά είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι σαν θέλω, μπορεί να υπάρξει και πράγμα. Τώρα έχω και το κουτάκι. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν πρέπει να πάω για να μην γυρίσω και να μην πω τίποτα. Έχει φύγει πολύ ωραία ποιότητα και βγαίνουν παιδιά και σε θέσει και πολύ εύκολα ένα πράγμα. Νομίζω ότι θα πάρω και σε εκείνο. Καταρχά είναι πολύ άνετο. Εγώ το πήρα σε. Μισό λεπτό. Πρέπει να είναι σε όλο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και γυαλίζει και πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν θα φανεί εδώ πέρα. Αλλά γυαλίζει. Μισό λεπτό. Ναι, πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια. Καλά, μέσα με το κουτάκι ειδικά. Δεν ξέρω αν είστε πολύ έτοιμοι γι' αυτό το κατέβει στην κουσίνα. Τέλειο! Λέιζερ, μαζί με φούστα. Απλά η φούστα είναι στο τσάκι. Τέλειο. Και το πάνω το φορά σε και παντελονάκι, τζινάκι. Έχω τώρα ένα παντελόνι, έχω αγοράσει ένα δικό μου ένα παντελόνι το οποίο είναι δύο χρόνια, δεν ταιριάζει να στο βάλω. Και είμαι ψηλό και τώρα το φθινόπωρο με μία όπερ με την πόρτα. Το χειμώνα με ένα άλλο καλτσό και με ένα μαλλιό πάνω. Το μαλλιό κλασικά μετά το μπάνιο είναι να μην πω. Όλα τώρα με ένα παντελόνι που πήρα από την κόλλα δεν το ίδιο πέρα τελικά. Αλλά δείτε λίγο αν ήταν. Και αν δεν είναι στερική, χαίστε. Πόσο θέλει. Πες δεν πρέπει να πρέπει να γίνει ακόμα, είναι ημερομένες. Αλλά αυτό το παντελόνι, πώς μου αρέσει το παντελόνι, που το φορώ με σνίκερ, με ψηλό. Τώρα και πάμε και στο απόλυτο, που οι περισσότερες που δεν φοράτε έτσι γίνες από χρώος, θα πει, εντάξει, θα πάρω το μαύρο, μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό είναι πάλι φούστα στο τσάκι. Είναι άλλο σκοπός όμως, είναι πιο φούστα, πιο στενό, πιο φαρδί, το πιο oversized το πάνω σε κάτι. Wow. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Λέω να μην πάρω το κοντάκι τώρα με το λεωφορείο. Μαζί να πει το όρθιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει το σκίτσι με το κάτω και το σκιτσάκι του. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μάλιστα θα το φορέσω κιόλα σε αυτό το σκούφι. Να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πες να το φορέσω αυτό και απλά να το κάνω στο γραφείο με ένα σνίκερ. Γιατί είναι απλά καθαρίσμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γενικά με τα του πίσω έχω ένα θεματάκι, ειδικά όταν είμαι κουστομάτα. Αυτά. Πάμε τώρα να φορέσω και αυτό το blazer με το αντίστοιχο του μαύρο παντελόνι. Είναι ξεχωριστά, δεν σε έτσι, απλά δεν το κάνω σε τώρα. Επίσης νομίζω ότι με τέτοια αισθηματάκια λέμε ότι δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Το παίρνεις και πες μια ζωή, είναι διαχρονικό κομμάτι. Δεν είναι όπως τα άλλα που βγαίνουν και λες θα το βάλω φέτος στο χρόνο, δεν ξέρω αν τα υπάρχει. Να και το απλό παντελόνι γραφείο, απλό, κατάλαβες, απλό. Θα δει, χαλαρά, να βάζω πολύ αυτά γιατί δεν με στενεύουν, επειδή έμενα πλούσιο και μέσα στη μέρα τα πολύ πολύ. Είναι σούπερ άνετο, σούπερ άνετο, σούπερ στυλάκο. Καλά τώρα είδα αυτά και δεν ξέχασα ποιο να σου δείξω και αυτά. Θα πάω μετά πάνω βέβαια, να σου το δείξω στο κρεβάτι, παιδιά. Τι εσώρουχο έχει ντεκόρ, παιδιά, τι εσώρουχο έχει ντεκόρ. Εγώ πεθαίνω με αυτά. Έχω πάρει σε όλα τα χρώματα. Τα φοράω και το καλοκαίρι και χειμώνα. Είναι σούπερ και σούπερ άντρα. Πάμε μετά. Δεν ξέρω πώ είναι αυτό. Πού να πάω στο ροφό, θέλω να πάω και μια ισόρροφα κλπ. Και λέω, μην πα με τα κλασικέ επιλογέ έτσι να είμαι μόνο και τέτοια, γιατί δεν έχουν κάνει τέτοια. Τέτοια υπάρχουν στο εξωτερικό. Και έτσι έστειλα την κόρη και ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, αυτό. Και τώρα πρέπει να σα δείξω δύο τα πάτσα. Μα κάνω σε αυτό το από μακριά. Μέσα στο σπιλιά μου φαίνεται και βάζει και ένα λευκό σνίκερ.
Πάμε να σας δείξω δύο τοπάκια φινοπορεινά από όσους χρειαζόμουν, γιατί δεν έχω έτσι κάτι basic. Γιατί εκείνο το λευκό με τα φτερά δεν το λες και basic. Θα το κάνω εγώ καθημερινό, αλλά από μόνο του δεν είναι αυτό εννοώ. Παιδιά, είναι αλλού. Δες τώρα τι ωραίο πουλοβεράκι, το οποίο είναι έτσι μάλλον, είναι σφιχτό. Σου έχει και αυτά εδώ πάνω όμως, για να μην χαριέσαι. Σου έχει και αυτό στο χέρι, τη λεπτομέρεια. Επίσης σε πολλά χρώματα και πέφτει και λίγο κοντό, γιατί σκεφτείτε το από κάτω του, το παντελόνι που φοράω, είναι ψηρόμισο. Πέφτει και λίγο κοντό, μισή προς το βράδυ και το μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Ψάχνω γενικά τέτοια, τα οποία είναι έτσι... Πιο ιδιαίτερα από το ζάγερ, παιδί μου. Δεν είναι το απλό το τοπάκι το, του H&M, το μακό. Θέλω κάτι πιο. Και μεταξύ κάθε φορά που μου έρχονται μπλουζάκια από το κόμμα. Κάθε φορά λέω Κατερίνα, αυτή δεν το πήρε σε αυτό το χρώμα. Κατερίνα, αυτή δεν το πήρε σε αυτό το χρώμα. Και του ζαλίζω, παιδιά, μέχρι να βγάλουμε άκρη. Εντάξει, όμω είναι πολύ πόνοι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πάω. Κάθε φορά μου στέλνουν ό,τι θέλω, ό,τι θέλω. Και αλλαγέ, ό,τι να μου κάνει το γυρνάω, κάνω κάτι άλλο. Είναι σούπερ. Και μπράβο σου. Πάμε και στο τελευταίο τοπάκι. Αυτό το μπλουζάκι γράφει Κατερίνα, πήγε. Στην αρχή θα το πάρω σε ροζ. Μετά λέω πάθος ένα μπέζ να μπορείς να το βάζεις έτσι με πιο πολλά πραγματάκια. Το φοράς και εδώ, το φοράς και εδώ. Η αλήθεια είναι στην αρχή δυσκολεύτηκα να το βάλω, γιατί πάντα δημιουργούνταν ένα κενό κάπου, αλλά τα κατάφερα. Πόσο τέλειο είναι. Εγώ βέβαια θα το βάζω με ψηλό μου στο φουνάκι έτσι από μέσα. Έχει τη χρυσή λεπτομέρεια και η κορίτσια να το πάρετε και σε ροζ, να μου πείτε αν είναι ωραίο το ροζ του. Για να το πάρω και εγώ. Αυτά λοιπόν. Και πάντα κλείνω το βίντεο της Decoro, εφόσον σας κάνω βέβαια και το πλάνο με τα εσόρφα πάνω στο δωμάτιο να πάω. Με two pieces. Θα σας δείξω two pieces, τα οποία θα φοράς όλη μέρα, κάθε μέρα, σπίτι, έξω γραφείο, το κάνεις τέλειο τώρα. Οπότε πάμε να σας δείξω και αυτά. Ξεκινάω με το πιο απλό. Είναι παιδί μου πουλοβερέ για μέσα στο σπίτι. Το έχω βάλει τώρα από μέσα. Και το παντελόνι το γράφει πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Έτσι λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείξω τώρα το ύφασμα από κοντά. Είναι ρε παιδί μου πουλόβερ. Κανονικό πουλόβερ. Ζεστούλικο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να πέσει και ένα όμω. Εμένα μου αρέσουν έτσι γιατί αλλιώ μου φαίνονται διάφορα. Και αν θέλει το βγάζει και απ' έξω, είναι ρε παιδί μου του πείσει να πα στην πόλη, να μα καθέσει στο σπίτι. Εγώ να πω την αλήθεια αυτό το έλεγα μέσα στο σπίτι, γιατί το κάτω του είναι πολύ εφαρμοστό και νομίζω ότι δεν θα φορούσε έξω γιατί αυτό δεν είναι μακρύ. Αλλά για μέσα στο σπίτι είναι ακριβώς τα συμβολάκια που χρειάζομαι και να μην περιμένει. Το επόμενο είναι κάτι παρόμοιο, είναι λίγο πιο ελαφρύ φάσμα. Αλλά θα το φοράς και έξω. Αυτό θα μου άρεσε πολύ και σε λευκό. Το έχει νομίζω. Λοιπόν, τελευταίο και έτσι πολύ πολύ ωραίο είναι αυτό το τουπίσιο στο οποίο εγώ το βάζω μπροστά μέσα, έτσι. Αφήνω έτσι από πίσω έξω. Σηκώνω και να ανοίξω. Και είμαι έτοιμη, παιδί μου. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και δείτε λίγο τι είδος είναι αυτό. Πιο λεπτό προφανώς. Το βάζεις και με ψηλό αυτό. Σε ένα θεωρείο και κουτάκια. Ναι, το βάζεις και με κουτάκι. Και νομίζω ότι του ταιριάζει και από πάνω κάτι τύπου blazer. Απλά μου κάτι πιο ωραίο, ένα χρώμα, κάτι παιδί μου. Ή να το κρατήσεις το ταμπάκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό υπάρχει σε πάρα πολλά χρώματα και μου γυάλισε και πάρα πολύ το... Έχει ένα beige bronze κάπως που γυαλίζει με τα ρεζέ. Οπότε από κάτω με τις κωδικούς θα τα βρείτε όλα. Λοιπόν, σας βάζω τώρα το μπλανάκι από τα ισόρουχα και πάμε μετά να κλείσουμε με έτσι μια motivational κατάσταση. Δες τώρα τι ωραία. Δεν είναι τέλειο ρε παιδιά. Έχει τρελά εσόρουχα και τα έχω και σε ρο, σε γαλάζιο. Ειδικά αυτό είναι το αγαπημένο μου, είναι μπραζίλ από πίσω. Αυτό είναι έτσι από πίσω. Είναι τέλεια, πραγματικά. Λοιπόν, ελπίζω όσο γίνεται να φάνηκαν τα ρούχα, γιατί βρίσκομαι σε ένα χαμό πάνω στο σπίτι. Επίσης γίνονται εργασίες και δεν μπορούσα να το κάνω όλο το γύρισμα. Αύριο θα λείπω, μεθαύριο θα λείπω, οπότε προσπαθώ και ξεκλέβω έτσι μερικές ώρες της ημέρας για να κάνω πράγματα όσο πιο εύκολα και εφικτά μέσα στη μέρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το διάστημα που έτσι πραγματικά δεν βρίσκω... Ξυπνάω 7 το πρωί και ξαναβλέπω το ρολόι
11.30 το βράδυ. Τρέχω σαν τρελή αυτό το διάστημα. Και για τη δουλειά τη δική μου. Και για την εταιρεία με την Πινελόπη που έρχεται. Και για τα δικά μου τα προσωπικά. Και για τα οικογενειακά. Και έτσι νιώθω ένα συνεχή αγώνα, μια συνεχή μάχη. Και όσο και να γκρινιάζω και να στεναχωριέμαι, που δεν ξεκουράζομαι, που παθαίνω το ένα, που παθαίνω το άλλο. Μου έχει δώσει τόση ζωή αυτό το πράγμα, τόση ζωή το να είμαι. Πάντα βέβαια ήμουν ένα παιδί που ήμουν πάντα με στην κίνηση. Δεν μπορούσα να μείνω στην κίνηση εγώ. Αλλά τώρα νιώθω ότι υπάρχει κάπου φως και πρέπει να το βρείτε. Δεν αλλάζει τίποτα από όσο είπα στο live update. Απλά βλέπω ότι όσο πιο πολύ παλεύεις, όσο πιο πολύ το κυνηγάς, τόσο πιο πολύ σου δίνει ζωή πίσω. Ακόμα και αν σου θέλει συνέχεια δοκιμασίες. Τέλος πάντων, είπα αυτό το γύρισμα να μην είναι πάλι πέσιμο όπως τα προηγούμενα. Ήθελα να σας δείξω ρουχαλάκια. Τα ρουχαλάκια με προσωπικά μου φτιάχνουν τη μέρα. Από το πρωί που ξυπνάω και λέω ρουχαλάκια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και ντύνομαι. Τα συνδυάζω, τα φτιάχνω, φτιάχνω όλο το ρούχο της εβδομάδας, όπου και πάω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Να το σκεφτούμε αυτό μελλοντικά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Από κάτω σας βάζω κωδικό από όλα τα ρούχα της Decoro. Να τρώτε, να τρώτε. Αυτό το διάστημα εγώ που τρέχω είμαι με την μπουκιά στο στόμα, παβό, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Είμαι κάποια στιγμή, ελπίζω κάπου Νοέμβριο, να σας κάνω ένα τεράστιο story time για όλα αυτά που περνάω έτσι, τώρα. Και να είμαστε σε θέση να τα συζητήσουμε όλα. Πάντως ήθελα να σας πω ότι δεν φανταζόμουν ποτέ πριν χρόνια τον εαυτό μου σήμερα εδώ. Αλήθεια σας λέω. Πίστευα ότι θα είμαι σε ένα γραφείο με κάποιον να μου φωνάζει και να μου λέει πόσο δεν σκέφτομαι και πόσο ηλίθεια είμαι. Όπως το πρώτο γραφείο που ήμουνα. Οπότε, να κάνετε όνειρα και να σκέφτεστε πάντα ότι ο δρόμος είναι μακρύς, το βουνό ψηλό, αλλά ανάλογα τον εξοπλισμό που θα πάρεις, θα καταφέρεις να το ανέβεις. Πολλά φιλιά να τρώτε.